Για πάμε να δούμε τι γίνεται εσείς στα πρωτοσέλιδα. Τα νέα. Πλαν B απέναντι στην τουρκική παγίδα. Οι κινήσει τη Αθήνα για το Λιβικό. Όλοι πριν τη Ελλάδα στο Βερολίνο ετοιμάζεται απάντηση μέσω Γαλλία. Ο κρίσιμο ρόλο του Χαφτάρ. Μπλοκάκια. Όλη η διάταξη του Υπουργείου Εργασία καταργούνται οι διπλέ εισφορέ. Πάμε στην καθημερινή μείωση 30% του τέλους επιτιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις μέσα στο 2020. Ερωτήματα και σύγκρουση με αφορμή τα κολέγια για τη δυνατότητα διορισμού των αποφύτων, ε, αποφύτων του στο δημόσιο. Και υπερπτήσει ακόμη και πάνω από τη Λέρο: Η Τουρκία επαναφέρει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκλειπαρώντα για μια πρόσκληση βαριέ ευθύνε στην κυβέρνηση από ΣΥΡΙΖΑ, κίνημα αλλαγή και μέρα 25, δεν έγινε δεχτό το αίτημα τη κυβέρνηση, η οποία ακόμα ελπίζει να μετάσχει στην διάσκεψη του ε, Βερολίνου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μείωση 8% στον έμφυα φέρνουν οι νέε αντικειμενικέ αξίε, κλειδώνουν οι αλλαγέ στα ακίνητα έω τον Απρίλιο. Ψηφιακό έλεγχο στο ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων, νέα διαδικασία χορήγηση αναρωτικών αδειών, γκάζι σε ΕΔΕ και αποφάσει πειθαρχικών συμβουλίων. Και αν έπεφτε βενζίνη στι πίθε του τροχού, θα είχαμε νεκρού. Οι καταθέσει των αστυνομικών για την επίθεση των μπαχαλάκιδων τη κατάληψη στο κουκάκι. Πάμε στην Δημοκρατία στα σαγόνια τη Μέρκελ, η εκδικητική φράου παίζει ανοιχτά το βρώμικο παιχνίδι του Ερντογάν. Ακόμη, κόλαση στα νησιά μα, ω εδώ με του λαθρομετανάστε, τα όσα έχουν συμβεί στοιχείο και όχι μόνο. Και Μάρθα Βούρτσι, η κυρία Ελένη Ράικου, η οποία κατέθεσε χθε στην Προανακριτική Επιτροπή τη Βουλή για την υπόθεση τη Λοβάρτη. Στην εφημερίδα Αυγή, το μνημόνιο τη Νέα Δημοκρατία στην εργασία, ο Τσίπρα φέρνει τον Μητσοτάκη στη Βουλή γι' αυτό. Σε κουτσουρεμένου μισθού, αύξηση απολύσεων και μείωση εργασιακών δικαιωμάτων, οδηγεί η πολιτική τη κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα. Εκλογικό νόμο, η Νέα Δημοκρατία θέλει να μπλοκάρει τι προγραμματικέ συγκλήσει. Και διάσκεψη για τη Λιβύη, απούσα η Ελλάδα, η πρόσκληση που ζήτησε από το Βερολίνο, η κυβέρνηση δεν ήρθε. Στι 19 Ιανουαρίου αυτή η σύσκεψη για τη Λιβύη στη... στο Βερολίνο. Να δούμε αν θα, θα πάρουμε πρόσκληση. Να δούμε εμείς αν θα πάρουμε. Θα Φαίνεται ότι δεν θα πάρουμε. Δεν... Για την ώρα είμαστε έξω έξω. Γιατί είμαστε απ' έξω. Τώρα, πάμε στο ριζοσπαστή. Όλοι στο δρόμο, απεργιακό κλίμα παντού για το ασφαλιστικό, πανεργατικό, αγωνιστικό. Με γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, η Σάμο, ρεπορτάζ σοκ στο βαθύ. Ε, η Σάμος σε άλλο, με συγχωρείτε. Αποστολή τη Εσπρέσο, πιάτσικα νεκρά μαγαζιά και υπαίθρια πάρτι Αφρικανών προσφύγων. Εκεί όπου οι ντόπιοι είναι πλέον μειονότητα, θα έχουμε σύνδεση σε λίγη ώρα και με τον νησί. Πάμε στην ΣΤΑΡ. Ε, Star. Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη της φώνησης του Κοροπίου. Τα παιδιά μέσα στα αίματα πήγαν να σώσουν τη μάνα τους. Η γκόμενα του μπαμπά σκότωσε τη μαμά. Φώναζαν τα δύο παιδιά. Πάμε και και στην... Είχαμε ναι. μια φοβερή τραγωδία χθε στην Χαλκιδική. Ναι, πράγμα Ένας πράγματι. Ένας πατέρας παρέσει και σκότωσε την ε, δίχρονη κόρη του. Με το αυτοκίνητο. Στην αυλή του σπιτιού του έκανε όπισθεν. Δεν είδε το κοριτσάκι του και δυστυχώ το, το μωράκι έφυγε. Είναι τι αλλάζει για μπλοκάκια αποδείξης, δαπάνης και ήκε. στην τελική ευθεία το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό ή βασικές τους διατάξεις. Και ο τύπος της ε, Θεσσαλονίκης θα θρυνήσουμε θύματα στις ε, καταδιώξεις. Οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης ζητούν νέες τεχνολογίες από τον ε, Χρυσοχωρίδη. Τώρα, ε, ε, να δούμε και την ελεύθερη ώρα, γιατί με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Παπαδόπουλο εχθέ ναι. εδώ στην εκπομπή. Διπλό σημάδι, σεισμό και θερμό επεισόδιο με την Τουρκία έω τι 19 Απρότου. Τώρα, για το θεμό επεισόδιο δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και πότε θα το έχουμε. Μακάρι να μην το έχουμε. Όσο για το σεισμό, ε, ο κύριος Παπαδόπουλο δεν είπε ποτέ ότι έχετε μεγάλο ε, σεισμό. Ναι. Είπε ότι η χώρα είναι μια έντονα σεισμογενή ε, περιοχή και θα ναι, έχουμε ναι, μεγάλου σεισμού. Παρακολουθούνται τα ρήγματα. Αλλά αυτό απέχει πολύ από την πρόγνωση.